Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με ένα στοιχείο που μας έκανε εντύπωση. Και μιλώ για το Χοκάιντο της Ιαπωνίας, εκεί όπου πολύ νωρίς είχαν πολλά κρούσματα, στη συνέχεια μπήκαν σε καραντίνα, έως ότου έφτασαν μετά τα αυστηρά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας, έφτασαν τα 5 κρούσματα την ημέρα και σήμερα διαβάζουμε στα διεθνή δίκτυα πως βγήκαν από την καραντίνα και μέσα σε 2 εβδομάδες τα πράγματα χειροτέρεψαν και πάλι και μάλιστα πάρα πολύ και ακόμα περισσότερο από την αρχική κατάσταση. Ποιο είναι το σχόλιο σας? Το σχόλιο είναι ότι πόσο δύσκολο είναι να άρουμε τα μέτρα. Ίσως είναι πολύ πιο εύκολο να βάλουμε τα μέτρα και να τα δούμε να έχουν αποτέλεσμα, αλλά είναι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο επικίνδυνο να άρουμε τα μέτρα. Αν βιαστούμε, αν πάρουμε το λάθος μέτρο τη λάθος στιγμή, θα έχουμε το φαινόμενο που είδαμε και στην Ιαπωνία, δηλαδή να επανέλθει η επιδημία εκεί που ήταν. Άρα εμείς κινδυνεύουμε τώρα, γιατί έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την άρση των μέτρων, κινδυνεύουμε να έχουμε και την ίδια ακολουθία, δεδομένου ότι εμείς μπαίνουμε και σε μια καλοκαιρινή περίοδο τώρα, με υψηλές θερμοκρασίες σιγά σιγά. Θα ήθελα να σου πω ότι στη δική μας χώρα η άρση των μέτρων θα γίνει πολύ αργά, πολύ σταδιακά και με πολύ περίσκεψη και βέβαια θα είμαστε πάντα σε επιφυλακή να δούμε ότι όλα παίρνουν καλώς. Και θα είναι μια διαδικασία μακρόχρονη. Χρειάζεται πολύ υπομονή και κυλιόμενη. Άρα, επομένως, δεν θέλουμε να κάνουμε ενδεχομένως λάθη στη διαδικασία αυτή. Όταν λέτε μακρόχρονη και κυλιόμενη, μπορείτε να μας την περιγράψετε λίγο πιο αναλυτικά? Μακρόχρονη σημαίνει ότι ενδεχομένως θα φτάσουμε για να αρθούν τα περισσότερα μέτρα μέχρι και τον Ιούνιο, ενδεχομένως, και τα μέσα Ιουνίου. Και κυλιόμενη σημαίνει ότι θα λάβουμε τα μέτρα για ένα χρονικό διάστημα, αλλά για να δούμε ότι υπάρχει κίνδυνος επανάκαμψης της επιδημίας, αν αυξάνονται τα κρούσματα, τότε θα επαναρχόμαστε πίσω και θα σε κάποια μέτρα θα τα ξαναβάζουμε. Με άλλα λόγια, η άρση δεν θα είναι μόνιμη, αλλά θα επανεκτιμάται κάθε στιγμή. Τώρα, πόσο κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες? Έχουμε μπει στη Μεγάλη Εβδομάδα και καταλαβαίνουμε πως η κυβέρνηση και εσείς οι ειδικοί προφανώς που συμβουλεύετε τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας και όλους τους άλλους ειδικούς, ανησυχείτε και εσείς για κάποια έξαρση το Πάσχα? Ανησυχούμε πάρα πολύ, με την έννοια ότι αν έχουμε στο Πάσχα μεγάλο συγκροτησμό ανθρώπων και θα έχουμε διασπορά, αν το συνδυάσουμε αυτό με τις εστίες όπως είναι η καταβλησμή του Ρωμά, όπως είναι τα στρατόπεδα προσφύγων και τα γεωροκομεία, ενδεχομένως να έχουμε μια ανατροπή της κατάστασης. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο νομίζω ότι είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα αυτή και μέχρι τέλος του Απριλίου. Όλος ο Απρίλιος είναι ένας δύσκολος μήνας και για τον λόγο αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση των μέτρων μέχρι να τελειώσει ο Απρίλιος. Συμφωνείτε δηλαδή και εσείς με αυτό το οποίο συζητείτε και υπάρχει σαν σχέδιο στις κυβερνητικές συσκέψεις με την απαγόρευση της κυκλοφορίας ενδεχομένως Μεγάλο Σάββατο και Κυριακή του Πάσχα? Αυτή θα είναι μια επιλογή της πολιτείας, η οποία είναι πάνω στο τραπέζι και νομίζω ότι αν χρειαστεί θα εφαρμοστεί. Τώρα, θέλω να πάμε λίγο στο ζήτημα των φαρμάκων και συγκεκριμένα στο φάρμακο Remdesivir, αν το λέω σωστά, το φάρμακο για τον έμπολα. Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά. Πότε θα πάρει το συγκεκριμένο φάρμακο έγκριση και πότε θα είναι έτοιμη η ιατρική κοινότητα να το παράξει σε ικανές ποσότητες, σε μεγάλες ποσότητες? Υπάρχει μια κλινική μελέτη του φαρμάκου, η οποία ξεκίνησε στην Κίνα τον Φεβρουάριο. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται. Ακούμε ότι τα αποτελέσματα είναι καλά. Το χορηγούν σε ασθενείς που έχουν ήπια ή μέτρια νόσηση και φαίνεται ότι αποτρέπει την νόσο να προχωρήσει. Εάν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων είναι αυτή την οποία περιμένουμε, τότε η εταιρεία θα κάνει αίτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θα πάρει την άδεια και θα αρχίσει να τα παράγει μαζικά. Φαντάζομαι ότι μέσα στο καλοκαίρι, προς τα τέλη του καλοκαιριού, θα είναι διαθέσιμο το φάρμακο στην Ελλάδα για όλους τους ασθενείς. Πάντως, προς το παρόν, είναι διαθέσιμο σε ασθενείς 4 νοσοκομείων στα πλαίσια κλινικής μελέτης. Παράλληλα, τρέχουν και άλλα πρωτόκολλα και έρευνες για φαρμακευτικές αγωγές. Σε αυτό το πεδίο, πόσο κοντά είμαστε σε ένα ακόμα όπλο στη φαρέτρα των γιατρών? Υπάρχουν στον κόσμο περισσότερες από 100 διαφορετικές φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες δοκιμάζονται σε διάφορες κλινικές μελέτες, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορες φάσεις. Μερικά από τα φάρμακα αυτά είναι πιο κοντά στο να έχουμε αποτελέσματα. Παράδειγμα, είναι η χλωροκίνη. Οι κλινικές μελέτες για να δούμε την αποτελεσματικότητά της πλησιάζουν προς το τέλος της. Σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Εντούτοις και η χλωροκίνη είναι ένα φάρμακο το οποίο ήδη χορηγείται σε Έλληνες ασθενείς, τόσο μέσα στο νοσοκομείο. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί, αν δεν κάνουμε λάθος, είναι και ένα φτηνό φάρμακο, σωστά? Είναι ακριβώς ένα φτηνό φάρμακο. Ήδη
στην Ελλάδα, η εταιρεία που το παρασκευάζει μας το χορηγεί δωρεάν. Επομένως, θα είναι μια πολύ καλή επιλογή εφόσον αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου. Τώρα, κύριε Σύψα, πριν αναφερθήκατε στην Κίνα και μου έρχεται στο νου το γεγονός ότι τις τελευταίες ώρες στην Κίνα καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων, κυρίως από εισαγόμενα, μιλούν για εισαγόμενα κρούσματα. Ωστόσο, η χώρα μας είναι μια κατεξοχήν τουριστική χώρα που κάποια στιγμή ευελπιστούμε πως θα ξαναμπούμε στην κανονικότητα και άρα θα έρθουν τουρίστες. Το γεγονός ότι εμείς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού δεν έχει νοσήσει, άρα δεν έχουμε ανοσία, αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει όταν θα έρθουν οι τουρίστες, δηλαδή πώς ακριβώς θα συνδυαστεί? Οι τουρίστες θα έρθουν με έλεγχο, με την έννοια ότι οι τουρίστες οι οποίες έρχονται από χώρες οι οποίες έχουν υψηλή ενδημικότητα, προφανώς θα έχουν κάποιο έλεγχο μαζί τους για να είμαστε βέβαιοι ότι οι ασθενείς αυτοί δεν αποτελούν κίνδυνο για την Ελλάδα. Άρα λοιπόν ο τουρισμός θα υπάρχει, αλλά θα γίνεται με κανόνες και ασφαλώς με έλεγχο. Η επόμενη μέρα θα μας βρει πόσο διαφορετικούς δηλαδή τη ζωή μας. Για παράδειγμα, αν αρχίσουμε και πάλι να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετρό, τραμ, ακόμα και το ταξί που μπορεί να μπουν και 2-3 μαζί, θα πρέπει να φοράμε μάσκα και γάντια, κύριε Σύψα? Θα ζούμε λίγο διαφορετικά από ό,τι ζούσαμε μέχρι τώρα, αυτό είναι σίγουρο, μέχρι ότου έχουμε στη διάθεσή μας ένα εμβόλιο, το οποίο θα είναι το όπλο με το οποίο θα εξαλειφθεί η επιδημία. Μέχρι τότε, δηλαδή μέχρι τον επόμενο χρόνο τουλάχιστον, θα πρέπει να ζούμε με κανόνες, οι οποίοι θα κοινοποιηθούν στους πολίτες από την πολιτεία για όλα, για όλες τις περιπτώσεις, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για την παραλία, για τα εστιατόρια, για όλα τα, αν θέλετε, τις περιπτώσεις συμφωτισμού. Και πρέπει να ζούμε και να τηρούμε αυτούς τους κανόνες για να μην έχουμε αναζωπήρωση. Αν όμως υπάρχει αναζωπήρωση, αν δεν τηρήσουμε αυτούς τους κανόνες, τότε θα ξαναεπιβληθούν μέτρα. Επομένως, θα ζούμε με κάποιους κανόνες από εδώ και πέρα. Πάντως, η συζήτηση έχει ανοίξει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα επανέλθουν σε μια στοιχειώδη τέλος πάντων κανονικότητα. Οι πρώτες κοινότητες τέλος πάντων που θα ανοίξουν είναι τα σχολεία, κύριε Σύψα. Αυτό ακούμε δηλαδή ότι λειτουργεί ως μοντέλο. Συμφωνείτε? Θα με επιτρέψετε να πω ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία που έχουμε. Δηλαδή, ποια είναι η επίδραση του κλεισίματος των σχολείων στην Καμπύλη και ποια ενδεχομένως θα είναι η επίδραση αν τα ξανανοίξουμε. Επομένως, δεν είναι μια απάντηση που μπορώ να σα δώσω αυτή τη στιγμή. Το σίγουρο όμως είναι ότι μπορώ να σα πω ποιοι θα φύγουν τελευταίοι από την καραντίνα και αυτοί είναι οι ηλικιωμένοι και οι ευπαθείς ομάδες. Δεδομένου ότι ο ΠΟΗ, και κλείνουμε με αυτό, δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξος. Βγήκε πριν από λίγο η ενημέρωση για το εμβόλιο. Λέει πως δεν μπορούμε να το περιμένουμε για τους επόμενους 12 μήνες ή και περισσότερο. Αυτή είναι και η δική μου εκτίμηση, 12 έως 18 μήνες. Δεν νομίζω πρέπει να περιμένουμε, γιατί ακούω κάποιες αισιόδοξες, υπεραισιόδοξες προβλέψεις για 6 μήνες. Αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει αυτό. Σε καμία περίπτωση πριν το 21 και εγώ θα έλεγα είναι μεταξύ 12 και 18 μήνων, κάπου εκεί ανάμεσα. Μάλιστα. Κύριε Σύψα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.